Ο Σύλλογος Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, παρουσίασε το βιβλίο του φιλολόγου και συγγραφέα Δημήτρη Βλαχοπάνου «Από ήλιου και στάχτη» στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης Λάρισας. Ο κ. Βλαχοπάνος, συνταξιούχος φιλόλογος, κατάγεται από το χωριό Κομμένο της Άρτας και έχει κυκλοφορήσει 15 βιβλία, ενώ είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά στον αγώνα διάσωσης της ιστορικής μνήμης των Ολοκαυτωμάτων και διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Πηγαίνοντας στο χωριό, κάπου μου καρφώθηκε μια ιδέα. Καλά, ρε παιδί μου, λέω. Από τόσους στρατιώτες που διέθετε η Wehrmacht, δεν βρέθηκε ένας, χιλιάδες, ένας να σώσει ένα παιδί αντί να το σκοτώσει ή να το κάψει ή να το κλωτσίσει, να το σώσει. Και εκεί λοιπόν πήρα την απόφαση να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο, αλλά ξέρετε, το βιβλίο το ξεκινάς. Πώς θα καταλήξει δεν μπορείς από την αρχή να το προσδιορίσεις. Για το βιβλίο μίλησε ο Γιάννης Ντάλλας, συγγραφέας, ερευνητής της τοπικής ιστορίας και σύμβουλος στη μαρτυρική κοινότητα Σαρανταπόρου, καθώς και η φιλόλογη Ζωή Δελιζόνα, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Λάρισας, και η Αποστολία Καρά, γραμματέας του Συλλόγου Φίλοι Μέα Λάρισας, υποδιευθύντρια του 5ου Γυμνασίου. Η κυρία Όλγα Δάρτζαλη, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας του 5ου Γυμνασίου Λάρισας, απέδωσε κείμενα του βιβλίου. Το βιβλίο «Από ήλιο και στάχτη», το οποίο βγήκε στην κυκλοφορία το περασμένο καλοκαίρι, είναι ένα αντιπολεμικό μυθιστόρημα με κυρίαρχο σημείο αναφορά στον μεταπολεμικό κόσμο του ψυχρού πολέμου και τον αντίκτυπο που άφησαν πίσω τους οι σφαγές και τα ολοκαυτώματα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Βασικό στοιχείο της δράσης των κεντρικών ηρώων είναι το αίσθημα της ατομικής ευθύνης και της ανθρώπινης αλληλεγγύης, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και ακόμη περισσότερο σε καιρό πολέμου.